Θα ήθελα να μας πείτε πώς εσείς διαβάζετε αυτό το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής και αμέσως μετά να δούμε και το θέμα της καμπάνιας Τουρκετζίαν για την οποία άλλωστε το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει κάνει και ερώτηση. Λίγο μπλεγμένα και μπερδεψιάρικα, μας τα λένε νομίζω ο εκπρόσωπος και της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ας ξεκινήσουμε από ένα βασικό ζήτημα. Τι είναι, δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση. Τι είναι, εκπροσωπώ, είμαι βουλευτής τι... πλειοψηφίας. Κυβέρνηση είναι άλλο πράγμα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε. Αυτό αποχρώσεις μόνο έχει στη βασική πολιτική τοποθέτηση. Δεν έχει καμία αποχρώση. Είναι διακριτές εξουσίες. Άλλο η Βουλή, άλλο η εκτελεστική εξουσία. Εντάξει, εντάξει. Το πολύ πολύ σας αναβάθμισα και στα μάτια των τηλεθεατών με αυτό. Καθόλου, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάντως μπερδεψιάρικα και μπλεγμένα μας τα λένε. Να ξεκινήσουμε από ένα βασικό, τι είναι, εν πάση περιπτώσει, το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι ένας πολεμικός, δολοφονικός, διακρατικός υπεριαλιστικός οργανισμός. Αυτό είναι. Έχει στη ζώνη του γραμμένα τα ονόματα εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών από επεμβάσεις, πολέμους, αλλαγές καθεστώτων σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει λοιπόν για την ενίσχυση ενός τέτοιου είδους οργανισμού. Κανείς. Και σε αυτό, στην ενίσχυσή του, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, στηρίζονται και τη στηρίζουν. Πάντως, οι δύο αυτές χώρες μπήκαν γιατί, όπως τουλάχιστον λένε οι εκλεγμένες από τον λαό της εκάστοτες χώρας κυβερνήσεις, απειλούνται από την Ρωσία και ήθελαν να βγουν στην ομπρέλα του ΝΑΤΟ για να προστατευτούν. Τι αποφάσισε, πάμε στο δεύτερο, τι αποφάσισε, εν πάση περιπτώσει, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ συζήτησε και αποφάσισε δύο πολύ βασικές στρατηγικές τους κατευθύνσεις. Την Ατζέντα 2030. Και τη στρατηγική ΝΑΤΟ 2030 στην πραγματικότητα, η οποία τι είναι, ενισχύει και μονιμοποιεί τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή του πολέμου, στην Ανατολική Ευρώπη, θέτει σε ετοιμότητα 400.000 άντρες που διοικούν, επεκτείνει τη δράση της Νατοϊκής Συμμαχίας σε ολόκληρο τον κόσμο, με επίκεντρο τον Ινδοειρηνικό, όπου εκεί εκφράζεται η βασική αντιπαράθεση για το ποιος θα είναι το νούμερο ένα στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα, δηλαδή με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας, προωθεί τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ σε πρώτη φάση. Τη Σουηδία και τη Φιλανδία, κάνοντας πράξη ένα διακηρυγμένο στόχο από την προηγούμενη Σύνοδο, που είναι η περικύκλωση της Ρωσίας, και εξυγχρονίζει το πυρηνικό και το συμβατικό οπλοστάσιο του με νέα εξοπλιστικά προγράμματα Μαμούθ, τα οποία θα τα πληρώσουν οι λαοί. Άρα λοιπόν, εμείς πώς το εκτιμάμε. Εμείς κερδίσαμε ή χάσαμε. Εμείς πώς το εκτιμάμε αυτό. Εκτιμάμε ότι είναι αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στην κλιμάκωση και στη γενίκευση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ευρωατλαντικό στρατόπεδο από τη μία και στο υποδιαμόρφωση από την άλλη Βρασιατικό με επικεφαλή στην Κίνα, τη Ρωσία, άλλες δυνάμεις. Πράγμα για το οποίο έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι ο ελληνικός λαός, ο οποίος σήμερα με αποφάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται θήτης σε βάρος του λαού της Ουκρανίας και του λαού της Ρωσίας, οι οποίοι δεν κερδίζουν τίποτα από τη σύγκρουση αυτών των δύο στρατοπέδων, δεν γίνεται για τα δικά τους συμφέροντα, αυτή η σύγκρουση που βλέπουμε στην Ουκρανία, δεν γίνεται για τα δικά τους συμφέροντα, μπορεί όμως να γίνει και θύμα. Γιατί όταν η Ελλάδα για την γεωστρατηγική αναβάθμιση της αστικής της τάξης, σε κόντρα με εκείνη της Τουρκίας, δύο αστικών τάξεων που στις χώρες τους τσαλαπατούν τα δικαιώματα των εργαζομένων του λαού, χωρίς να τις ταυτίζω με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η κάθε κυβέρνηση, όποιος και αν. Πώς να πω, δεν έχει να κερδίσει ο λαός μας σε τίποτα. Δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα. Άσχετα από ότι με δεκάδες βάσεις οι οποίες ενισχύονται, οι οποίες την επόμενη μέρα μπορεί να γίνουν. Η κυβέρνηση στόχος. Λέει ότι εμείς βγήκαμε κερδισμένοι. Άλλοι λένε ότι ο Ερντογάν τελικά δεν είναι απομονωμένος. Εσείς πώς το βλέπετε. Για τα ελληνοτουρκικά τελικά θα μιλήσουμε σε αυτό το γύρο. Ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί αφορά τη σύνοδο αυτό. Γιατί σε αυτή τη σύνοδο συναντήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Biden. Δεν το είχαμε δεδομένο. Είναι μια πάγια τακτική και τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και προηγούμενα του ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί να υποβαθμίζει τις εξελίξεις σε σχέση με την Τουρκία και τον ΝΑΤΟ. Το γεγονός και μόνο ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, στην ανακοίνωσή του μετά το τέλος της Συνόδου, τόνισε δύο ζητήματα στην πραγματικότητα. Ένα, τι προσήλωση στην Ατοϊκή Συνοχή και 2% του ΑΕΠ, που είμαστε από τις λίγες χώρες που δίνει το 2% του ΑΕΠ για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς. Που και τα δύο αυτά ζητήματα έχουν έρθει σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της Ελλάδας και φουσκώνουν τα πανιά στην τουρκική προκλητικότητα, γιατί στο όνομα της αμαρτωλής συνοχής του ΝΑΤΟ γίνεται το παζάρι με την Τουρκία, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι δεν είναι καθόλου απομονωμένη η Τουρκία σαν δύναμη, και το ότι 2% που δαπανούμε με νατοϊκά εξοπλιστικά αλλά και με τις ελληνογαλλικές συμφωνίες κτλ. Όταν τίθεται το ζήτημα, θα ενεργοποιηθεί ή όχι η ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας απέναντι στην Τουρκία, αν απειληθούμε, και η απάντηση από όλους. Και από τη Γαλλίδα, Υπουργό Εξωτερικών, στο Ευρωκοινοβούλιο, σε ακρόαση που κάναμε και τα λοιπά, είναι ότι δεν τίθεται εκεί ζήτημα γιατί πρόκειται περί νατοϊκού συμμάχου.
Όπως καταλαβαίνετε, είναι μηδένι στο πυλίκο. Λοιπόν, θέλω να έρθω σε εσάς τώρα, κύριε Λαβάνε, να μου πείτε τι ακριβώς φέρατε στο Ευρωκοινοβούλιο και να μας πείτε πώς το βλέπετε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί η ευρωπαϊκή σφραγίδα έχει και απ' έξω μας ήρθε κιόλας. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε. Εμείς καταθέσαμε μία ερώτηση στην Επιτροπή, αναδεικνύοντας αυτό το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και ρωτώντας συγκεκριμένα. Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο γεγονός ότι η απόφαση του EUIPO, του Γραφείου Πατεντών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αφορά... Μισό, γιατί είσαι στο Ευρωκοινοβούλιο και τα έχετε αυτονόητα. Να μας λέτε τι κάνουν αυτά. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Δεν είναι μόνο μια αναγνώριση εμπορικού σήματος στην πραγματικότητα και τουριστική προβολή, αλλά αυτό το οποίο κάνει είναι ενισχύει πολιτικά την επιθετικότητα της Τουρκίας σε αυτές τις συνθήκες, τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Να τονίσω εδώ, όπως λέγαμε και πριν, δεν ξέρω κατά πόσο ζορίζεται ο Ερντογάν, ο οποίος και η αστική τάξη της Τουρκίας, η οποία διατηρεί σε τρεις χώρες διατηρεί κατοχικά στρατεύματα. Πρώτο και κορυφαίο για μας είναι η Κύπρος. Έτσι, ελαίο ΝΑΤΟ διατηρεί εκεί κατοχικά στρατεύματα. Και έπειτα έτσι και στις υπόλοιπες χώρες, στη Συρία, στο Ιράκ κτλ. Όλα αυτά ελαίο ΝΑΤΟ γίνονται. Εμείς λοιπόν τι λέμε, λέμε το εξής. Δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα αυτό το οποίο συνέβη με το Turk Aegean. Δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Από πίσω έχει τα τεράστια συμφέροντα, εμπορικά, επιχειρηματικά, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Εκεί πηγαίνει η συζήτηση. Και τα δήθεν κάποια ΕΔΕ που θα κάνει το Υπουργείο ή το πρώτο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι ένα ιδιωτικό γραφείο, είναι αυτό το γραφείο που έδωσε την πατέντα, δείχνουν μια συνειδή προσπάθεια να υποβαθμιστεί το θέμα, γιατί αυτός ο οργανισμός αποτελείται από στελέχη των κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών, ταυτόχρονα με στελέχη της Επιτροπής του Κοινοβουλίου, και έχει αρμοδιότητες πέραν των εθνικών αντίστοιχων οργανισμών. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έγινε. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει το πεδίο για να υπερασπιστούμε, να υπερασπιστεί ο ελληνικός λαός τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και πού υπάρχει το πεδίο? Το πεδίο για να υπερασπιστεί ο λαός τα κυριαρχικά του δικαιώματα είναι έξω από το πλαίσιο που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Γιατί η τουρκική επιθετικότητα... Μόνο μας. Έκθετη. Θα σας πω. Η τουρκική προκλητικότητα, η τουρκική επιθετικότητα, οι απαράδεκτες αξιώσεις, οι οποίες στηρίζονται από το ΝΑΤΟ, στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε τι γράφει η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πορεία ένταξης της Τουρκίας. Αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Τουρκία μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική με βάση τα συμφέροντά της. Υποβαθμίζει το Κυπριακό από πρόβλημα εισβολής σε κατοχής και κατοχής σε ένα ανεπίλητο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όταν αυτό το πλαίσιο στο οποίο εσύ είσαι μέσα, όπου δαπανάς δισεκατομμύρια, δήθεν για να εξοπλίζεσαι, όπου στέλνεις όπλα τα οποία ακόμα και το Υπουργείο Άμυνας και ο στρατός στην ιστοσελίδα του λέει ότι είναι απαραίτητα για την άμυνα της χώρας, τη μία μέρα στη Βουλγαρία, την άλλη μέρα στη Σαουδική Αραβία, την τρίτη μέρα στο Σαχέλ, αφήνοντας ο ανοιχτό δηλαδή σε αυτόν ο οποίος, σαν κυβέρνηση, όλα τα κόμματα λένε ότι πρέπει να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας, που είναι η Τουρκία, που είναι ο νατοϊκός μας σύμμαχος, τι μας λύνει? Εμείς λέμε ότι το πρόβλημα είναι το εξής. Υπάρχει στο βάθος η συνεκμετάλλευση. Αυτό δείχνουν τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Το βρείτε τα ρε παιδιά και εσείς με την Τουρκία. Πράγμα το οποίο το αποδέχεται η κυβέρνηση, με δηλώσεις για παράδειγμα του Υπουργού Άμυνας, ότι δεν είναι τώρα καλή στιγμή να λέμε άσχημα πράγματα για την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, όπως είπε πριν από 1,5 μήνα. Υπάρχουν μια σειρά από αποφάσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κάποιες τις έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που παίζουν με την κυριαρχία της χώρας. Να θυμίσω, η Συμφωνία για την ΑΟΣ Ελλάδας-Ιταλίας αναγνωρίζει ποσοστά. Παραχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα στους Ιταλούς ψαράδες. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν βλέπετε θέμα υπάλληλο εσείς, δηλαδή στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Βλέπετε μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης εδώ. Κοιτάξτε, δεν είναι στρατηγική επιλογή. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ αν είναι στρατηγική επιλογή ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι το πλαίσιο, όλο το πλαίσιο, το νατοϊκό και το ευρωπαϊκό, είναι στην εκμετάλλευση προς όφελος των μεγάλων ομίλων και σε βάρος και του λαού της Ελλάδας και του λαού της Τουρκίας. Άρα λοιπόν το θέμα τι είναι? Να κάνει ο λαός της Ελλάδας κουμάντο στη δική του χώρα και ο τουρκικός λαός στη δική του και οι γείτονες λαοί στις δικές του χώρες, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχει αμοιβαία επωφελής οικονομικές, διμερείς και πολυμερείς σχέσεις. Κύριε Λαβάνε, πείτε μας λίγο τη δική σας θέση για τις εκλογές. Τις θέλετε πρώτα απ' όλα και εσείς τώρα
τις εκλογές, ένα. Και ένα δεύτερο, σε επίπεδο στρατηγικής, επειδή τα κόμματα τα οποία δεν είναι μέσα στο πλαίσιο του διπολισμού πιέζονται, ακόμα και αν είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα που έχει απολύτως έτσι καθαρές θέσεις, δηλαδή δεν έχουμε εκπλήξεις από εσάς, αν θα σας πιέσει αυτό που ακούμε από τον κύριο Ξανθόπουλο, να λέει εδώ ουσιαστικά ότι υπάρχει μια ευκαιρία για προοδευτική διακυβέρνηση και όποιος δεν την ενστερνίζεται αυτή, τότε δίνει ουσιαστικά ένα φιλί ζωή στη δεξιά. Τα έχετε ξανακούσει αυτά, δεν είναι καινούργια. Τα έχετε ακούσει και από άλλα κόμματα. Επιτρέψτε μου, κύριε Πιέρο, δύο πολύ σύντομα σχόλια. Για να αποκαλύπτεται και το ποιόν του κάθε κόμματος. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πει κάποια στιγμή κάποιος εκπρόσωπος της κυβέρνησης πώς θα γίνει αυτό που έλεγε ο κύριος Παπαδημητρίου. Να επιδοτείται, λέει, να είναι φτηνό το καύσιμο για αυτόν ο οποίος έχει αμάξι που καίει 6 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Πώς θα γίνει να είναι φτηνό το καύσιμο μόνο για αυτόν που έχει αμάξι που καίει 6 στα 100 και όχι για αυτόν που καίει 10 στα 100. Λέω. Γιατί αλλιώς θα πάμε με εισοδηματικά κριτήρια, νέα αμάξια κτλ. Είπα ότι προτιμώ να πάρει αυτό τα χρήματα παρά να τα πάρει το Range Rover που καίει 18 λίτρα στα 100. Μα πώς θα τα πάρει αυτό. Γιατί αυτό για να έχει μικρό αυτοκίνητο, γιατί άμα δεν κάνει, θα πάρει. Γιατί άμα δεν κάνει. Για σκεφτείτε πόσα χιλιόμετρα κάνει με 6 λίτρα. Μα, λοιπόν, το έργο που σα λέω, πώς θα το διαχωρίσει. Μισό λεπτό. Πώς θα το διαχωρίσει. Επειδή είναι περιορισμένο ο χρόνο. Λέω, περνάω στο δεύτερο. Τη στιγμή που το Fuel Pass, καταλαβαίνετε, μεγάλες δυσκολίες, όσο για αυτή την επιστροφή για τους υπέροχους τεράστιους χιλιάδων ευρώ λογαριασμούς του ρεύματος του περασμένου χειμώνα. Θα πάρουμε, μάλλον, όποιος είναι να πάρει ένα κουτσουρεμένο 30 με 40% του ποσού αυτή προς τα εκεί πάει. Όσο για τις προοδευτικές κυβερνήσεις που αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πάλι καλό θα ήταν να μας πει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ τι είδους προοδευτική κυβέρνηση θα είναι αυτή. Προοδευτική κυβέρνηση Πέντρο Σάντσες, Ισπανία, με εκατοντάδες νεκρούς μετανάστες στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο. Τέτοιου είδους προοδευτικές κυβερνήσεις. Στη Μελίλια εννοώ. Άρα λοιπόν, ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα. Είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό δεν είναι αφορισμός ούτε ταύτιση, το σενάριο για την επόμενη μέρα είναι γραμμένο με αυτά τα κόμματα. Και το σενάριο είναι Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για να πάρουμε αυτά τα 11 δισεκατομμύρια φορτωνόμαστε μέχρι και τα δισέγγονά μας να αποπληρώνουν το χρέος του δανείου, είναι πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την οποία κερδίζουν οι μεγάλοι όμιλοι των ΑΠΕ. Και πληρώνει ο λαός τις ρήτρες αναπροσαρμογής, πληρώνει ο λαός τέλη, πληρώνει ο λαός βιοδιασπόμενα καλαμάκια που μπαίνουν σε πλαστικά ποτήρια, πληρώνει ο λαός και θα φορτωθεί νέα αυτοκίνητα τα οποία θα πρέπει να τα πληρώσει στη χρυσά και τρίτα ή να κάνει ενεργειακές μεταρρυθμίσεις στα σπίτια, οι οποίες για το περιβάλλον δεν πρέπει να γίνουν αυτά, ανεξάρτητα τώρα από το οικονομικό. Μα κύριε Πιέρο. Εντάξει, ναι, για το περιβάλλον. Ναι. Αλλά τη στιγμή που υποτίθεται ότι κάνουμε την πράσινη μετάβαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση το πακέτο που ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα και το στήριξαν και η ομάδα και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, βάζει την καύση απορριμμάτων για παραγωγή ηλεκτροενέργειας, μία από τις πιο βλαβερές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα στο πακέτο των ρήπων. Καταλαβαίνετε λοιπόν η υποκρισία. Είναι τεράστια. Στον δυτικό κόσμο είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα, μπορούμε να καίμε τα σκουπίδια, μπορούμε να τα μαζεύουμε, μπορούμε να τα ανακυκλώνουμε και να είναι ασφαλές το περιβάλλον. Η τεχνολογία. Μα πώς οι ίδιες οι έρευνες, οι δικές σας έρευνες. Δεν καταλαβαίνω, με το καλαμάκι τι πρόβλημα έχετε. Οι δικές σας έρευνες. Με τα πράσινα πράγματα. Οι δικές σας έρευνες, κύριε Παπαδημητρίου, οι δικές σας έρευνες αποδεικνύουν ότι η καύση σκουπιδιών για ενέργεια, όπως αυτή που θα γίνει στην Αίγυπτο στον Βόλο. Οι σταθμοί επαναϊροποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα φέρνετε έχουν τεράστια προγράμματα στο περιβάλλον. Το ξέρω, γιατί είναι αμερικάνικο, λοιπόν, το καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, στο κλείσιμο της εκπομπής μου κάνετε λοιπόν, την παράθεση. Καθίστε, αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί δεν θεωρείτε τον εαυτό σας μέρος της προοδευτικής συμμαχίας την οποία θέλει να φτιάξει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό αρχίζω να το καταλαβαίνω. Μα μέρος αυτής της προοδευτικής συμμαχίας είναι η Νέα Δημοκρατία που θέλει να φτιάξει ο κ. Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κατεξοχήν προοδευτικό κόμμα. Αυτό είναι, γνωστό εκ του αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία είναι ίδια κόμματα, λέτε. Όχι, είπα, δεν τους ταυτίζω. Όμως το βασικό στρατηγικό του σχέδιο, όπως φαίνεται και από το γεγονός δηλαδή ότι έχουν ψηφίσει το 70% ο ΣΥΡΙΖΑ των νομοσχεδίων που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση, που ήταν η χειρότερη μεταπολιτευτική κυβέρνηση, όπως έλεγε, κάτι δείχνει. Αυτό δεν είναι αλήθες. Για να καταλήξουμε. Δεν είναι αλήθες. Μην το λέτε. Λοιπόν, γιατί δεν είναι αλήθες. Καλά, αφήστε με να τελειώσω, γιατί πάντως δεν θα τελειώσω. Πρέπει να πω ότι έχει δίκιο. Δεν ψηφίζουν.
θα έπρεπε να ψηφίζουν πολλά περισσότερα. Εντάξει, να πάνε στο 100% δηλαδή, είναι και διαφορετικά. Δεν είναι αληθές ότι ψηφίσαμε το εφόρος. Εντάξει, και τώρα και στο επίδικο την προηγούμενη εβδομάδα πάλι με τους εφοπλιστές που φαίνεται ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία θέλει να τους πάρει, ρε παιδί μου, ένα 5-10% των τεράστιων κερδών, της τεράστιας κερδοφορίας που βγάζουν όλο αυτό το διάστημα και να το δώσει στις ελληνικές οικογένειες που δεν έχουν να φάνε από τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις. Εσείς γιατί λέτε ότι δεν θέλουμε? Μα για πέστε μου, για ελάτε πέστε τώρα, μου. Κύριε δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, κύριε Ξανθόπουλε. Το επαναφέρετε αυτό. Ήσασταν το... Όταν ήσασταν κυβέρνηση, τους φορολογήσατε. Λοιπόν, κύριε, τι θα φορολογήσουμε, το πλοίο το οποίο αλλάζει σημαία και φεύγει? Αυτό είναι το κριτήριο. Το πλοίο έχει αλλάξει σημαία και λοιπόν, έχει φύγει. Υπάρχουν έτσι, άλλοι τρόποι που μπορούν να φορολογηθούν. Τέλος πάντων. Καλά, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, όσο συνεχίζει αυτή η κατάσταση, αυτή τη συζήτηση θα έχουμε. Ή θα καταργήσουμε τον νόμο Χατζηδάκη και θα είστε μαζί μας, ή θα επαναφέρουμε το οκτάρο και τα εργασιακά δικαιώματα και θα είστε μαζί μας, ή θα παίρνετε ίσες αποστάσεις. Δεν μπορεί να είναι λύση. Δεν μπορεί να είναι λύση για τα πάντα. Τη στιγμή που τώρα σαν αντιπολίτευση, ψηφίζετε το 55% και το 60% κάθε νομοσχεδίου, ότι θα το καταργήσουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση. Έχει ζήσει ο λαός, τα έχει ακούσει. Λοιπόν, ό,τι θετικό βγήκε τα τελευταία 2-3 χρόνια από τις μεγάλες εργατικές λαϊκές κινητοποίησεις που έγιναν, με συγκεκριμένα αποτελέσματα, αυξήσεις, συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς, πολύ παραπάνω από αυτά που δίνει η κυβέρνηση, κατοχύρωση δικαιωμάτων, είχαν τη σφραγίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και αυτό ο λαός πρέπει να το εκτιμήσει.